Πριν από λίγο είχαμε την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, του Νίκου Καλίδη, ο οποίος ζήτησε από τον Ναι, βεβαίως, σας ακούω πολύ καλά. Δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς. Μια χαρά, Κώστα. Έχουμε Εγώ σας ακούω καλά. Ναι. Μ' ακούτε? Μια καθυστέρηση. Ναι, σας ακούμε. Ωραία. Είχαμε την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκου Καλίδη, ο οποίος ζήτησε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής να επιμεληθεί προσωπικά όλες τις εισαγγελικές έρευνες που είναι σε εξέλιξη και να ολοκληρωθούν τάχιστα, προκειμένου να έχουμε αποτέλεσμα όσον αφορά την απόδοση ποινικών ευθυνών. Οι τρεις εισαγγελικές έρευνες στρέφονται προς τις εξής κατευθύνσεις που διενεργούνται, είναι σε εξέλιξη στη Χαλκιδική. Η πρώτη κατεύθυνση αφορά το δυστύχημα και αφορά τα πρόσωπα που εμπλέκονται με το δυστύχημα, όπως ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής μεταξύ των άλλων, και αν προκύψουν ευθύνες και άλλων προσώπων. Η δεύτερη έρευνα αφορά ευθύνες των υπηρεσιών του Δήμου και της Δημάρχου όσον αφορά τον έλεγχο φέτος που δεν έγινε, αλλά και την αδειοδότηση των προηγούμενων χρόνων, δηλαδή ανοίγει το πλάνο των ερευνών και στα προηγούμενα χρόνια, όπως όμως και άλλων υπηρεσιών, όπως παράδειγμα του ΔΔΕ και εταιριών, πώς ρευματοδοτήθηκε εφόσον δεν είχε άδεια. Και το άρα τρίτο λοιπόν αυτό θα μαζέψουν όλα αυτά τα έγγραφα. Αφορά τις πιστοποιήσεις από την πλευρά των μηχανικών, της καταλληλότερας των... Ναι, όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία είχαμε, βλέπαμε ως αποκαλύψεις πλέον το τελευταίο διάστημα, προκειμένου ένας άνθρωπος... Της καταλληλότητας των μηχανημάτων και τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, για να βάλουν μια σειρά σε αυτή την ιστορία, η οποία είχε αυτή την τραγική κατάληξη, αλλά από ό,τι φαίνεται δούλευε πάρα πολλά χρόνια πριν, με αυτόν τον τρόπο όπως δούλευε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα Καντούρη.